Άμα έχετε πολλούς εσωτερικούς σκληρούς δίσκους και δεν έχετε σταθερό μηχάνημα για να τις τοποθετήσετε, παρά έχετε μόνο φορητό, η συγκεκριμένη συσκευή της NATEC είναι η μόνη λύση. Hi, I'm Kangaroo Dual, είναι η ονομασία της. Είναι ένα dock station για την τοποθέτηση σκληρών δίσκων που μπορεί να τους διαχειριστείτε σαν εξωτερικούς. Εδώ η συσκευασία μας λέει ότι είναι USB 3 και υποστηρίζει και 2,5 και 3,5 σκληρούς δίσκους και SSD. Εδώ βλέπουμε τη μια μεριά του κουτιού. Και για να πάμε σιγά σιγά στην πίσω μεριά της συσκευασίας για να δούμε τις προδιαγραφές της συσκευής. Πιο κοντά. Βλέπουμε ότι η συσκευασία είναι αλουμινένια. Είναι συμβατό σε δίσκους 2,5 και 3,5 ιτζών και SSD. Επίσης έχει κουμπί που μπορεί να κάνεις κλωνοποίηση δεδομένων από τον ένα δίσκο στον άλλο χωρίς την παρουσία υπολογιστή και η μέγιστη ταχύτητα της μεταφοράς των δεδομένων φτάνει μέχρι τα 5 Gbps. Για να πάμε τώρα στην άλλη πλευρά της συσκευασίας. Πιο κοντά. Εδώ βλέπουμε ότι είναι USB 3 με ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων 5 Gbps, 2,5 και 3,5 σκληρούς δίσκους και SSD. Η χωρητικότητα που μπορεί να υποστηρίξει των δύο δίσκων είναι μέχρι 8 TB και έχει κουμπί on και off. Περιμετρικά βλέπουμε τη συσκευασία. Και τώρα σιγά σιγά να πάμε στα ενδότερα. Καθώς ανοίγουμε τη συσκευασία, το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι το εγχειρίδιο χρήσης, το οποίο δεν είναι στα ελληνικά, προς μεγάλη μας έκπληξη. Τα βάλουμε στην άκρη και προχωράμε. Εδώ βλέπουμε τη συσκευή μας και για να δούμε, περιέχει και τίποτα άλλο. Ναι, λοιπόν, περιέχει. Ένα καλώδιο USB 3 και ένα 12V adapter για τη λειτουργία της συσκευής. Άμα προσέξουμε καλά το καλώδιο, είναι χοντρό, πάρα πολύ καλής ποιότητας, που αυτό υποδηλώνει τις ταχύτητες οι οποίες υπόσχεται. Έτσι, για να το δούμε και καλύτερα. Και αυτός εδώ είναι ο adapter's, ο 12V για τη συσκευασία. Το ξεφλουδίζουμε από τα πλαστικά. Και διακρίνουμε και το κουμπί της κλωνοποίησης. Οι εγκοπές που βάζουμε τους δίσκους, είτε 3,5 ή 2,5 ιντζών. Στη βαρύ συσκευή και βαριά ποιοτική κατασκευή. Αυτά είναι τα πράγματα που περιέχει η συσκευασία και σιγά σιγά να το συνδέσουμε να δούμε και τις δεξιότητές της. Βάζουμε τον adapter της τροφοδοσίας. Το USB μας στη συσκευή και στον υπολογιστή μας. Το συνήθες πρόβλημα πάντα το βάζουμε με τη λάθος πλευρά και βάζουμε και ένα δίσκο των 3,5 ιντζών. Με το που τοποθετούμε και πατάμε το κουμπί on στη συσκευή, αντίστοιχα βλέπουμε στον υπολογιστή μας ότι αναγνωρίζεται ο δίσκος και είναι έτοιμος για διάβασμα. Θα κάνουμε το εξής πρώτο τεστ. Θα μεταφέρουμε ένα αρχείο 2 περίπου γίγα από τον υπολογιστή
στο σκληρό δίσκο. Όπως βλέπουμε, περίπου η ταχύτητα κινείται μέχρι τα 100 Mbps, καθόλου άσχημα για εξωτερική συνδεμένη συσκευή. Να σου πω την αλήθεια, δεν το περίμενα. Τώρα, ας κάνουμε άλλη μια δοκιμή. Να αντιγράψουμε από το σκληρό δίσκο στον υπολογιστή. Και όπως βλέπουμε πάλι, η ταχύτητα κινείται περίπου στα 100 Mbps. Πάρα πολύ καλό και αυτό. Θα κάνουμε τώρα μια τρίτη δοκιμή από το δίσκο σε δίσκο. Εδώ έχουμε και έναν 2.5, τον τοποθετούμε και να μεταφέρουμε ένα αρχείο από τον ένα δίσκο στον άλλο δίσκο. Αναγνωρίζετε από τον υπολογιστή μας. Και παίρνουμε το ένα αρχείο περίπου στα 2 γίγα στον άλλο δίσκο, από τον ένα δίσκο στον άλλο δίσκο. Και η ταχύτητα βλέπουμε ότι είναι περίπου στα 50 Mbps. Βέβαια αυτό έχει να κάνει και με την παλαιότητα του δίσκου ή τη συγκεκριμένη τεχνολογία έχει μεταφοράς δεδομένων. Αλλά και πάλι το δίσκο μια χαρά. Εγώ πάντως έχει τύχει μεταφορά από δίσκο στον υπολογιστή να φτάνει μέχρι και τα 180 Mbps. Μπορούμε να κάνουμε και την κλωνοποίηση απλά τοποθετώντας μόνο στη συσκευή τους δύο δίσκους, χωρίς την παρουσία υπολογιστή. Εν κατοπτρίδι είναι μια πάρα πολύ καλή συσκευή, στιβαρή, πολύ καλή ποιοτικά. Η δουλειά της είναι πάρα πολύ καλή, κάνει πολύ γρήγορα τη μεταφορά των δεδομένων και νομίζω ότι θα μείνετε ευχαριστημένοι. Ευχαριστούμε πολύ που είδατε το βίντεό μας. Έπονται συνέχεια.